Αμετανόητη φαίνεται πως είναι η κριτική τζογαδόρη που σκορπάνε τους κόπους τους στο μπαρμπούτι και το πόκερ. Είναι ένα έθιμο να το πω, αλλά είναι ένα έθιμο που πλέον νομίζω ότι πρέπει να το αποβάλλουμε. Όπως δείχνουν τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας που έχει επιδοθεί το τελευταίο διάστημα σε ένα ανελαίητο κυνηγητό παράνομων χαρτοπαικτικών χώρων, οι συμπολίτες μας δίνουν γη και είδωρ για μια καλή ζαριά. Ποτέ δεν παιδω. Ποτέ τον ποτό. Έχω τύχει, ξέρω πολλά άτομα που έχουν χάσει τα λεφτά τους, αλλά... Σύμφωνα με τα στοιχεία της τοπικής ελληνικής αστυνομίας, στην Κρήτη, από τις 7 Δεκεμβρίου έως και τις 28 Δεκεμβρίου, είχαν γίνει 106 συλλήψεις στους νομούς Ηρακλείου, Χανίων και Ρεθύμνου, με τις περισσότερες από αυτές να γίνονται στο νομό Ηρακλείου. Όπως φαίνεται, αγαπημένο παιχνίδι των κριτικών είναι το μπαρμπούτι, ενώ δεν υστερούν και στο πόκερ, παρότι βέβαια οι μπλόφες, όπως δείχνουν οι συλλήψεις, δεν τους βγαίνουν. Την ίδια ώρα και τα ποσά που παίζονται δεν είναι καθόλου αυκαταφρόνητα. Χαρακτηριστικά κατά τη σύλληψη 13 ατόμων που έπαιζαν μπαρμπούτι στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς πριν από μερικά 24 ώρα, βρέθηκαν στο τραπέζι και κατασχέθηκαν σχεδόν 7.500 ευρώ. Στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας, η αστυνομία είχε συλλάβει 16 άτομα συνολικά σε Χανιά και Ρέθυμνο, με τα ποσά που βρέθηκαν στα τραπέζια να αγγίζουν τα 7.000 ευρώ. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επαφιασμένος με κάτι θα βρει τον τρόπο να ασχοληθεί με το πάθος του. Παρόλο που μπορεί να στενεύουν τα οικονομικά του δεδομένα, θα βρει τον τρόπο, γιατί το πάθος είναι πάνω από όλα. Για αυτούς που διοργανώνουν τα παιχνίδια, οι ποινές είναι πολύ σοβαρότερες και κανείς θα πρέπει να το λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του. Οι χρηματικές ποινές είναι εξοντωτικές και καλώς κατά τη γνώμη μου. Όπως δείχνουν τα στοιχεία, ο τζόγος νόμιμος ή παράνομος στην Κρήτη έχει εξελιχθεί σε πραγματική μάστιγα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, μάλιστα τα αιτήματα για απεξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια ξεπερνούν ακόμα και αυτά για την απεξάρτηση από το αλκοόλ. Ο τζόγος είναι προσωπική επιλογή. Πάρα πολύ προσωπική επιλογή. Εξάρτηση είναι, παιδί μου, και ο τζόγος. Είναι εξάρτηση. Κατάλαβε. Όπως είναι τα ναρκωτικά, είναι και ο τζόγος. Τα στοιχεία του Τμήματος Έρευνας και Τεκμηρίωσης του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη για την εξαετία 2012-2018 είναι συγκλονιστικά. Τα κριτικόπουλα έρχονται σε επαφή με τον τζόγο με χρήματα ήδη από την ηλικία των 11 ετών. Μάλιστα, υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξης των 3,20% που παίζει με λεφτά πριν ακόμα από την ηλικία των 10. Την ίδια ώρα, τα χρόνια της πρώτης ενηλικίωσης εμφανίζονται ως η κρίσιμη για να ξεκινήσει η εξάρτηση περίοδος. Αυτές οι μέρες είναι ευδόκιμες στο να μπούμε σε μια τέτοια ψυχαγωγική, παύλα καταχρηστική κατάσταση. Ο τζόγος έχει φίλο και μοιάζει να αποτελεί και οικογενειακή υπόθεση. Είναι ενδεικτικό πως από τους κριτικούς που πέρασαν το κατώφλι του ΚΕΘΕΑ, ένα ποσοστό της τάξης του 25% και οι πατεράδες τους είχαν πέσει στα δίχτυα της εξάρτησης του τζόγου. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που εξαρτώνται από τον τζόγο είναι άντρες. Περίπου το ποσοστό στο πρόγραμμά μας είναι στο 76%. Σε ό,τι αφορά το προφίλ γενικότερα των εξαρτημένων, το 55,1% όσων απευθύνονται στο ΚΕΘΕΑ Αριάδνη είναι έγκαμοι, με το 59,9% εξ αυτών να έχουν παιδιά. Το 87,7% έχουν σταθερή στέγη και το 55,6% έχουν σταθερή και πλήρη εργασία. Αυτός είναι συνήθως ο τρόπος που έχουν οι άνθρωποι σε εμάς. Συνήθως έρχονται μέσα από την οικογένεια. Πρώτα η οικογένεια παίρνει στήριξη για το να καταλάβει το πρόβλημα, να δει το δικό της ρόλο στο πρόβλημα, να αλλάξει τη στάση της, έτσι ώστε να βοηθήσει το άτομο να αναγνωρίσει το πρόβλημα και να προσεγγίσει το πρόγραμμα στην πορεία.